Η πλευρά της κομματικής οργάνωσης Κότου Κουκουέ, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Κοντά μας σήμερα βρίσκεται ο σύντροφος μας, ο Νίκος ο Σοφιανός. Όπως γνωρίζετε, είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Με αφορμή το 19ο συνέδριο που γίνεται μια πανστρατιά σε όλη την χώρα για την ενημέρωση του ελληνικού λαού, βρίσκεται και εδώ στην περιοχή μας ο σύντροφός μας. Θα ξέρετε ότι το συνέδριό μας το 19ο έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία και από τα προηγούμενα, χωρίς να τα υποτιμούμε, λόγω του ότι είναι και προγραμματικό συνέδριο αλλά και καταστατικό. Και γι' αυτό, αλλά και με αφορμή και όλες τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, αλλά βεβαίως και την πολιτική πρόταση που κάνει το κόμμα μας για την διέξοδο από την κρίση, θα σας πει τώρα ο σύντροφος ο Νίκος ο Σοφιανός. Μετά θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε όποιες ερωτήσεις θέλετε. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι. Έχει ιδιαίτερη σημασία η συνέντευξη τύπου με την εξής άποψη. Από την εξής άποψη. Ότι τώρα θα υποκληθούν ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Εμείς θα λέγαμε σαν κομματική οργάνωση, σας καλούμε να καλύψετε και την βραδινή εκδήλωση, την απογευματινή που θα γίνει σε 7.30, έτσι ώστε να αποτυπωθούν οι ερωτήσεις, η συζήτηση που θα γίνει από τους εργαζόμενους με τον σύντροφο τον Νίκο του Σοφιανού και γενικά με το κόμμα μας. Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή να ξεχωρίσουμε τη μία παρουσία από την άλλη. Γεια σας και από μένα. Κοιτάξτε, το συνέδριο κάθε κόμματος, όπως και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, εκ των πραγμάτων είναι μια, ας το πούμε, εσωτερική υπόθεση. Δεν αφορά δηλαδή ευρύτερα τον κόσμο το πώς θα συζητήσει, θα αποφασίσει, θα καταλήξει ένα κόμμα τις θέσεις του για να διαμορφώσει και την πολιτική του. Η σημασία του συνεδρίου μας, που αφορά και έναν ευρύτερο κόσμο, ξέρουμε ότι το παρακολουθεί και ξέρουμε ότι περιμένει και τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του, βρίσκεται στο γεγονός ότι στο κέντρο της συζήτησής μας είναι το πολιτικό πρόβλημα που έχει η χώρα και η λύση του πολιτικού προβλήματος. Το πρόβλημα της εξουσίας δηλαδή. Γιατί δεν θα ήθελα να φάω τον τηλεοπτικό χρόνο στο να παρουσιάσω, να εκθέσω τα βάσανα τη σκληρή καθημερινότητα που περνάει σήμερα η λαϊκή πλειοψηφία, αντιμέτωπη με τις συνέπειες της πολιτικής που διαχειρίζεται την κρίση της οικονομίας του συστήματος σε βάρος της. Αυτή την πολιτική τη διαχειρίστηκαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τη διαχειρίζεται και η σημερινή συγκυβέρνηση των τριών, η οποία συναντάται σήμερα με την Τρόικα. Προσυμφωνήθηκαν από την πλευρά των συγκυβερνώντων τα νέα πακέτα που έρχονται να προσθεθούν στα προηγούμενα πακέτα, που όλα μαζί έχουν διαμορφώσει ένα καταθλιπτικό τοπίο για την σκληρή βιοπάλη των εργατών, των αυτοαπασχολουμένων, της αγροτιάς, της πλειοψηφίας του λαού μας. Ακριβώς επειδή δεν θέλω να παρουσιάσω τα μέτρα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, κάνετε ρεπορτάζ, καλύπτετε, τα έχετε πει, το κρίσιμο για μας είναι να συζητήσουμε, να προβάλλουμε, να απαντήσουμε σε ερωτήματα, σε αναστολές γύρω από το κρίσιμο πρόβλημα της διεξόδου. Ο βασικός άξονας στη δική μας πρόταση διεξόδου, που αποτελεί και αντικείμενο της συζήτησής μας στο συνέδριο, όχι από τη σκοπιά ποια είναι, αλλά από τη σκοπιά το πώς το κόμμα μας θα γίνει ικανό, αποτελεσματικό στη δράση του, στην επαφή του, στο να πείσει την πλειοψηφία του λαού μας να ακολουθήσει αυτή την εναλλακτική πορεία την οποία προτείνουμε. Το βασικό λοιπόν για μας είναι ότι η σκληρή καθημερινότητα της ζωής του λαού μας, στις συνθήκες της κρίσης, καθορίζεται από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οικονομία της αγοράς, την οικονομία του κεφαλαίου που την κρίση της πληρώνει σήμερα ο λαός μας. Και βεβαίως καθορίζεται και από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την οικονομία, που είναι το τεράστιο δημόσιο χρέος, το οποίο έχει πληρωθεί μια και δύο φορές και θα συνεχίζει να πληρώνεται από το υστέρημα, από τη βιοπάλη, από τον μόχθο του εργαζόμενου λαού. Η καθημερινότητα η οποία δημιουργεί την αγανάκτηση, την οργή, την απαξίωση, τη στενοχώρια, την κατάθλιψη, όλα αυτά τα συναισθήματα
στην πλειοψηφία του λαού μας καθορίζεται από αυτό. Όποιος δεν το βλέπει, λέει ψέματα. Και λέει ψέματα είτε γιατί θέλει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση χωρίς να αλλάξει τις αιτίες που την έχουν δημιουργήσει, είτε γιατί είναι πεισμένος. Και εμείς θεωρούμε ότι τα κόμματα της κυβέρνησης είναι πεισμένα. Θεωρούν ότι είναι μονόδρομος για την Ελλάδα αυτός ο δρόμος και στα πλαίσια αυτού του μονόδρομου προσπαθούν να διαχειριστούν. Έχουμε λοιπόν στο κέντρο της προσοχής, θέλουμε να βάλουμε στο κέντρο της προσοχής του λαού μας ακριβώς αυτή την αλήθεια. Εάν δεν συγκρουστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν διαγράψουμε μονομερώς το χρέος, εάν μια οργανωμένη και αποφασισμένη λαϊκή πλειοψηφία γύρω από την εργατική τάξη, αυτοαπασχολούμενη, μικροϊδιοκτήτρια, αγροτιά, όλοι αυτοί οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία του λαού μας, δεν συγκρουστούν με την οικονομία του κεφαλαίου, δεν ανατρέψουν αυτή την οικονομία, προκοπή για το λαό μας δεν μπορεί να υπάρχει. Καλύτερες μέρες για το λαό μας δεν μπορούν να υπάρξουν. Είμαστε απόλυτοι. Και οι εξελίξεις έρχονται, αν θέλετε, να προσθέσουν νέα επιχειρήματα σε αυτήν την απολυτότητα, να το πω έτσι, με την οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προβάλλει την πολιτική του και στη βάση αυτή προωθεί την πολιτική συμμαχιότητα. Οι εξελίξεις στην Κύπρο έδειξαν ότι είναι αυταπάτη το να λες ότι μπορώ να διαπραγματευτώ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρω μια φιλολαϊκή πολιτική και να δημιουργήσω μια φιλολαϊκή πολιτική. Οι εξελίξεις στην Κύπρο έδειξαν ότι μια πολιτική που φέρνει τέτοια συντριπτικά αποτελέσματα άσχημα για το λαό μας μπορεί να την ασκήσει και αριστερή κυβέρνηση. Και αυτό έγινε. Η Βουλή της Κύπρου, η προηγούμενη και η σημερινή, γιατί δεν έχει αλλάξει η θέση της, βάσει το προεδρικό σύστημα που έχει η Κύπρος, ψήφισε πάνω από 29 μνημονιακά νομοσχέδια με αριστερή πλειοψηφία και με κομμουνιστή πρόεδρο. Αυτές είναι στιγνές αλήθειες που δείχνουν ότι αν δεν συγκρουστείς με αυτούς τους μονοδρόμους, δεν μπορεί να υπάρχει αλλαγή της κατάστασης στην οποία ζει ο λαός μας, πόσο μάλλον σε συνθήκες που όλοι πλέον καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μπόρα που θα περάσει. Που όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτά τα μέτρα δεν τα πήραν για να φύγουν, αλλά τα πήραν για να μείνουν. Που όλοι καταλαβαίνουν ότι η λύση που προβάλλουν, τα κόμματα του Ευρωμονοδρόμου, τα κόμματα που υποστηρίζουν την οικονομία κεφαλαίου, την καπιταλιστική οικονομία, η περιβόητη ανταγωνιστικότητα για την οποία επενδύουν σημαίνει φτηνά μεροκάματα, σημαίνει μισθή Αφρικής, σημαίνει ισοπαίδωση εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών δικαιωμάτων, σημαίνει να τελειώσουν με τα όποια υπολείμματα κοινωνικής πολιτικής υπήρχαν και βλέπετε πως αυτό ερμηνεύεται με συγχωνεύσεις νοσοκομείων, με συγχωνεύσεις σχολείων, με κατάργηση τμήματων στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, με μια σειρά προσαρμογές που γίνονται σε όλη τη σφαίρα που αφορούν το σύνολο της ζωής του λαού μας. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες το κόμμα μας, δουλεύοντας με την πείρα του, έχοντας κατακτήσει μια οριμότητα και από την πλευρά των θεωρητικών του επεξεργασιών, διαμορφώνει το σύγχρονο πρόγραμμά του και ταυτόχρονα διαμορφώνει και τη γραμμή, την πολιτική με την οποία θέλει να δουλέψει στο λαό μας, καλώντας τον επίσης να αρνηθεί, να συνεχίζει να πληρώνει τις αβάσταχτες θυσίες για όφελος της ολιγαρχίας. Μπροστά μας είναι κρίσιμα μέτρα, τα οποία πάνε να υλοποιηθούν, αλλά και συνέπειες από μέτρα που πάρθηκαν. Η γενικευμένη μείωση των μισθών θα συνεχιστεί. Η απαξίωση των εκατομμυρίων, λέω, μάλλον για να είμαστε ακριβείς, των εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων, που φτάνουν τον αριθμό 1,5 εκατομμυρίου, για να είμαστε ακριβείς και στις εκφράσεις μας, η απαξίωση αυτού του κόσμου, η ανέχεια και η φτώχεια που μεγαλώνει, είναι εδώ. Και αυτά δεν λύνονται με παιχνίδια γύρω από το νόμισμα, γιατί έχετε παρατηρήσει ότι ακριβώς επειδή μεγαλώνει και αποκαλύπτεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το βαφτίζουν ευρωσκεπτικισμό, όμως για μας είναι η αποκάλυψη με βάση την πείρα που έχει συγκεντρώσει ο λαός μας, του χαρακτήρα που έχει αυτή η λιποσυμμαχία του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου, ακριβώς επειδή μεγαλώνει
αυτή η αγανάκτηση, αυτή η απαξίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγουν παιχνίδια γύρω από το νόμισμα, ξεκομμένο από όλα τα άλλα, ξεκομμένο δηλαδή από τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή την υποσυμμαχία και από την οικονομία του κεφαλαίου την οποία υπηρετεί αυτή η υποσυμμαχία.